Τη Δευτέρα το πρωί, προσερχόμενος στην υπηρεσία της Δημοτικής Επιχείρησης Καστοριάς, υπάλληλοι με ενημέρωσαν ότι κάποιος συμπολίτης μας, συγκεκριμένα κ. Καραδικολόπουλος, έχει δώσει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης μια ανακοίνωση, με την οποία το λίγο του πολύ έλεγε ότι η ΔΕΗ Καστοριάς έχει πάρει απόφαση και ότι ενώ έχουμε στις τοπικές κοινότητες έναν λογαριασμό έναντι και έναν εκαθαριστικό, ότι στέλνουμε δύο έναντι και έναν εκαθαριστικό. Έκανε και ένα σχολιασμό αρνητικό για την επιχείρηση και την απόφαση αυτή. Mm-hmm. Αυτό το πράγμα δεν ισχύει. Ποτέ δεν έχουμε πάρει εμείς τέτοια απόφαση. Άρα ξεκινάμε στην ανακοίνωση του κ. Καραδικολόπουλου με ένα μεγάλο ψέμα και προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να επηρεάσει τους κατοίκους Καστοριάς εναντίον προς την εταιρεία μας. Γιατί εμείς σαν εταιρεία δεν έχουμε πάρει τέτοια απόφαση. Επίσης να πω ότι μετά από πολλά χρόνια η εταιρεία μας αποφάσισε να κάνει μειώσεις στα κυβικά, στην τιμή των κυβικών προς τους καταναλωτές μας και από τους λογαριασμούς, από τους επόμενους λογαριασμούς όλες οι δημότητες μας θα δουν κάποιες μειώσεις όσον αφορά την τιμολογιακή μας πολιτική απέναντι στα κυβικά των καταναλωτών μας. Πρόεδρε, και μια ανατελεία να σας βάλω εδώ. Με συγχωρείτε, κάνετε λόγο για μειώσεις. Είναι μια λέξη η μείωση. Αλλά να το δούμε λίγο και πρακτικά. Τι αφορά αυτή η μείωση, δηλαδή τι να περιμένουν, ποιες αλλαγές να δούνε στους λογαριασμούς τους οι καταναλωτές της Καστοριάς. Κοιτάξτε, μέχρι το 2020 ίσχυε. Mm-hmm. Από το πρώτο κυβικό μέχρι και τα 15 κυβικά κατανάλωσης, η τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΗ ήταν 15 λεπτά. Mm-hmm. Εμείς το κάναμε από το πρώτο κυβικό μέχρι τα 20 κυβικά 15 λεπτά. Ανεβάσαν 5 κυβικά την κατανάλωση. Από τα 20 κυβικά μέχρι τα 60 κυβικά η τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΗ ήταν 50 λεπτά. Εμείς την αφηγάναμε από τα 20 μέχρι τα 60 κυβικά 45 λεπτά. Mm-hmm. Και από τα 60 λεπτά μέχρι όσο ο καθένας δεν ξέρω πόσο μπορούσε να γράψει το ρολόι του, ήταν 80 λεπτά το κυβικό και εμείς το κάναμε 60 λεπτά. Άρα θα υπάρξουν σημαντικές μειώσεις στους επόμενους λογαριασμούς. Όσον αφορά τα κυβικά πάντα και όχι όσον αφορά το πάγιο, έτσι. Η τιμολογιακή πολιτική στα κυβικά μας. Ναι, ναι, το πάγιο παραμένει σταθερό. Γνωρίζουμε τους λόγους για τους οποίους. Να μην ανομονόμαστε. Ναι, οι καταναλωτές πληρώνουν. Υπάρχουν από πολλά χρόνια, υπάρχουν οφειλές. Βρήκαμε μια κατάσταση η οποία ήταν. Η επιχείρηση πάρα πολύ δύσκολα. Μπορούσε να επιβιώσει. Εμείς καταφέραμε μέσα από μεγάλον αγώνα να μπορέσουμε να τρέξουμε κάποια πράγματα στην επιχείρηση και σήμερα, δόξα τω Θεώ, είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Mm-hmm. Έχουμε βέβαια ένα θέμα με τη ΔΕΗ, αλλά όλα τα άλλα τα θέματα τα έχουμε ξεπεράσει και μπορούμε και τα αποκρινόμαστε στις υποχρεώσεις μας που είναι πολύ μεγάλες. Mm-hmm. Και ο σκοπός μας όλος αυτός είναι να προσπαθούμε να έχουμε μια πολύ καλή καθημερινότητα, να τα αποκρινόμαστε στις βλάβες. Ο Δήμος μας είναι τεράστιος και θα έχουμε μια πάρα πολύ καλή ποιότητα νερού. Μάλιστα. Οπότε βγήκε μια ανακοίνωση. Να επανέλθω στην ανακοίνωση. Ναι, ναι, αυτό. Βγήκε η ανακοίνωση. Δεν αναφέρει καθόλου για τις μειώσεις που κάνουμε ο κ. Καραδικολόπουλος και βλέπει κάποιες μειώσεις που έχουμε κάνει στα ξενοδοχεία, στους φαρμαδόρους, σε δύο εταιρείες οι οποίες μας φέρνουν λύματα προς τον συμβουλευτικό καθαρισμό και σε ανθρώπους των φωτοβολταϊκά πάρκα. Mm-hmm. Και σχολιάζει και λέει ότι κάνουμε μειώσεις σε βιομηχάνους και δεν κάνουμε μειώσεις σε πολίτες. Ενώ όπως σας προανέφερα πριν λίγο, στην τιμολογιακή πολιτική του 2021 κάνουμε πρώτα μειώσεις στους πολίτες και μετά ερχόμαστε σε έναν άλλο κλάδο, παραδείγματος χάρη των ξενοδόχων. Οι ξενοδόχοι μας, όπως ξέρετε, είναι κλειστά από το Μάρτιο, είναι σε αναστολή εργασίας όλα τα ξενοδοχεία της πόλης. Mm-hmm. Η τιμολογιακή πολιτική που ίσχυε για τα ξενοδοχεία ήταν από το πρώτο κυβικό χρέωση 80 λεπτά. Εμείς το κάναμε 50 λεπτά από το πρώτο κυβικό. Και ο λόγος που το κάνουμε είναι γιατί θέλουμε η πόλη μας να μπορεί να ανταπεξέλθει. Λέμε θέλουμε τουριστική, έχουμε τουριστική πόλη. Θέλουμε να φέρουμε τουρισμό στην πόλη μας. Άλλα και οι ξενοδόχοι μας που αυτόν τον καιρό περνά πάρα πολύ δύσκολες μέρες και αυτοί. Θα πρέπει και εμείς σαν επιχείρηση και σαν δήμος να δείξουμε τον καλό μας χαρακτήρα και να μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε όσο μπορούμε από το μέρος μας στο να μπορέσουν και αυτοί να απεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Οπότε, Πρόεδρε, γίνεται η μείωση και στους καταναλωτές και σε κάποιες επιχειρήσεις εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού, επειδή αναγκάστηκαν να κατεβάσουν ρολά όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Έτσι ακριβώς. Πάμε σε δύο μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες είναι πληροφοριοδεψία. Εμείς σε αυτές τις δύο μεγάλες εταιρείες, το 2020 είχαμε αποφασίσει να τους κάνουμε μία αύξηση των τελών, που μας στέλνουν προς τον βιολογικό καθαρισμό. Αυτές οι δύο εταιρείες έχουν κλειστό κύκλωμα,
έχουν δικές τους αποχετεύσεις και μας στέλνουν στο βιολογικό καθαρισμό τα λίμματα που έχουν από τα εργοστάσια τους και θα το εξαργοζόμαστε εμείς. Αφού όμως αυτοί κάνουν ένα πρώτο καθαρισμό στην έδρα τους, στα εργοστάσια τους, έχουν μείνει βιολογικούς και από εκεί και πέρα τα στέλνουν σε εμάς. Mm-hmm. Αυτές οι δύο εταιρείες μεγάλες, οι οποίες μιλάνε για διαβροσοδεψία, τους είχαμε βάλει μια αύξηση 30%. Και οι δύο εταιρείες από το Μάρτιο είναι κλειστά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν μας στέλνουν πλέον λίμματα στο βιολογικό να τα διαχειριστούμε εμείς, αφού οι άνθρωποι είναι κλειστά, άρα δεν εργάζονται, άρα δεν μας στέλνουν λίμματα. Έπρεπε τουλάχιστον την αύξηση που τους είχαμε κάνει να την αφαιρέσουμε. Και αυτό και πράξαμε. Τους αφαιρέσαμε την αύξηση που τους είχαμε κάνει για το 2020. Μάλιστα. Έρχεται ο κύριος Καρανικολόπουλος και τι λέει πάνω σε αυτή την τιμολογιακή πολιτική? Ότι η ΔΕΙΑΚ χαρίζει το 30% σε δύο μεγάλες εταιρείες. Και δεν λέει την αλήθεια, δεν ξέρει την αλήθεια, γιατί δεν πήρε ποτέ τηλέφωνο να μάθει την αλήθεια. Και πυροβολεί εδώ και πάρα πολύ καιρό, γιατί αυτό κάνει από τον Άμπουξ έχει ξεκινήσει να χτυπάει τη ΔΕΙΑΚ, βέβαια στο δικό του site, στο Facebook. Και όχι μόνο αυτός, και κάποιοι άλλοι κύριοι, ο κύριος Διαμαντόπουλος, συνεχώς χτυπάνε την εταιρεία, χωρίς να ρωτήσουν για ποιο λόγο κάναμε τη μείωση 30%. Εμείς δεν κάναμε μείωση σε αυτές τις δύο εταιρείες, κυρία Χρύσα, ούτε στο συνέδρευση ούτε στην αποχέτευση. Κάναμε στα λίμματα που μας στέλνουν προς το βιολογικό καθαρισμό. Όπως οφείλαμε να κάνουμε, γιατί οι άνθρωποι δεν μας στέλνουν πλέον λίμματα. Την ανακοίνωση όμως προσπαθούν να περάσουν μηνύματα άλλα στον κόσμο, τα οποία δεν ισχύουν. Μετά από αυτή την ανακοίνωση, πρόεδρε, ήρθατε σε επαφή με τους εν λόγω, κυρίως συζητήσατε μαζί τους, τους εξηγήσατε. Όχι, δεν έχουμε έρθει σε επαφή. Ούτε οι ίδιοι σας προσέγγισαν. Εγώ αναγκάστηκα να είμαι κάθε μία ώρα σε όλα τα ραδιόφωνα και σε όλα τα blogs και να προσπαθώ να δίνω εξηγήσεις ότι αυτή η ανακοίνωση είναι καθόλου αυσεπτής, ότι ό,τι έχουν πει δεν ισχύει ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Και επειδή αισθανθήκαμε όλοι σαν εταιρεία ότι αυτή μας θίγει και σαν εταιρεία και το προσωπικό θίχθηκε πάρα πολύ της ΔΕΙΑΚ, καλέσαμε σήμερα δικηγόρο μας της εταιρείας και βγάλαμε αυτήν την ανακοίνωση που το λίγο το πολύ λέμε ότι είμαστε ανοιχτοί προς το διάλογο όποιος πολίτης θέλει. Έχει κάποιες απορίες. Είτε είναι αυτός ένα πολιτικό κόμμα, είτε είναι μια πολιτική οργάνωση, είτε μια πολιτική νεολαία. Τα γραφεία της ΔΕΙΑΚ είναι ανοιχτά, όποιος θέλει μπορεί να προσέλθει, να συζητήσουμε, να του εξηγήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει, να του δώσουμε απαντήσεις και λύσεις σε ό,τι προβληματισμό έχει, είτε αυτό είναι ποιότητα νερού, είτε αυτό είναι μόλυνση νερού, είτε αυτό είναι περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις, οτιδήποτε θέλει για το βιολογικό. Είμαστε ανοιχτοί. Μάλιστα. Μπορούν να έρθουν και μετά να κάνουν ό,τι κριτική θέλουν. Μάλιστα. Αλλά χωρίς να ξέρουν, να βγαίνουν και να βγάζουν ανακοινώσεις και δελτία τύπου με σκοπό να θίξουν την εταιρεία και τον αγώνα των υπαλλήλων, αυτό δεν θα περάσει. Μάλιστα. Και είναι τελευταία φορά, γι' αυτό στείλαμε και ένα μήνυμα στο τέλος, ότι αν συνεχιστεί από κάποιους ανθρώπους ή από κάποιους κύκλους να χτυπάνε την εταιρεία χωρίς λόγο, τη στιγμή που προσπαθούμε να βάλουμε μια τάξη και νομίζω ότι το έχουμε καταφέρει σε πολύ μεγάλο βαθμό, ο καθένας θα πάρει κάποια στιγμή και εμείς θα αναγκαστούμε, αν και δεν είναι στις προθέσεις μας, να πάρουμε τον δρόμο της δικαιοσύνης. Μάλιστα, συγκεκριμένα λέτε στο τέλος της ανακοίνωσης, σε περίπτωση που επαναληφθεί η δημοσίευση ψευδών ειδήσεων που αποκλειστικό σκοπό έχουν τον αποπροσανατολισμό της κοινής γνώμης και τη δυσφήμιση της επιχείρησης και της ασκούμενης πολιτικής, η επιχείρηση επιφυλάσσεται για την προάσπιση των δικαιωμάτων της με κάθε νόμιμο τρόπο. Υπάρχουν κάποιες λέξεις κλειδιά, κύριε Τόσκο, σε αυτή την τελευταία παράγραφο της ανακοίνωσης. Ο αποπροσανατολισμός. Για ποιο λόγο λοιπόν κάποιος να προσπαθήσει να το κάνει αυτό στην ΔΕΙΑΚ και η δυσφήμιση, επίσης βαρύγδουπη λέξη, πρόεδρε. Για ποιο λόγο όμως να ασκηθεί... Κοιτάξτε, κύριε Κοσμίδου, πιθανόν κάτι να θέλουν να διεκδικήσουν την επόμενη φορά το Δήμο. Είναι δικαίωμά τους, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Και πολύ καλά θα κάνουν και να είναι και υποψήφιοι δήμαρχοι ό,τι θέλουν. Το θέμα όμως είναι ότι σε μια κοινωνία η οποία έχει τα χίλια προβλήματα, λόγω ανεργίας, λόγω όλων των συγκεριών που βιώνουμε, δεν μπορείς να βγαίνεις εσύ και να δυσφημίζεις μια δημοτική επιχείρηση. Η επιχείρηση αυτή δεν είναι του Τόσκου του Κοριτσίδη. Είναι δημοτική επιχείρηση. Είναι μια επιχείρηση η οποία διαχειρίζεται ένα πάρα πολύ σοβαρό και πάρα πολύ ισχυρό πράγμα, που είναι το νερό. Ναι. Το νερό είναι αυτό που μας κρατάει στη ζωή. Εμείς προσπαθούμε με δόντια και με νύχια να προσπαθούμε να είμαστε σωστοί στις υποχρεώσεις μας απέναντι στην πολιτεία και στους συμπολίτες μας συγκεκριμένα, στο να έχουμε ποιοτικό νερό, να είμαστε γλίγοροι και κάνουμε γλίγορες αποκαταστάσεις στις βλάβες,
και να δίνουμε λύσεις σε ό,τι πρόβλημα προκύψει για τους ειδημότητες μας. Μάλιστα. Ναι. Εσείς όλο αυτό το θέμα τώρα που έχει προκύψει, έχετε βάλει μία τελεία, το αφήνετε πίσω σας και συνεχίζετε το έργο σας, Πρόεδρε. Σίγουρα, κύριε Κοσμίδη, ο σκοπός της δημοτικής επιχείρησης και του Δήμου Καστοριάς δεν είναι ούτε να έρθει σε σύγκρουση με τους ειδημότητες, ούτε να τρέχουμε στα δικαστήρια. Εμείς έχουμε, ο κόσμος μας ψήφισε για να κάνουμε κάποια έργα και να ασχοληθούμε με τα προβλήματα του δημότη. Αυτό κάνουμε και νομίζω ότι προσπαθούμε όσο μπορούμε τον καλύτερο τρόπο. Εάν κάποιοι κρίνουν ότι δεν το κάνουμε σωστά, είπαμε, οι πόρτες είναι ανοιχτές, όποιος θέλει μπορεί να έρθει, να μας πει τις απόψεις του. Και μετά να έρθει και να γράψει ό,τι θέλει. Κανένα πρόβλημα. Μάλιστα. Να βάλουμε και εμείς μια τελεία σε αυτό το θέμα, Πρόεδρε, μιας και έγινε η αποκατάσταση της αλήθειας από τη μεριά της ΔΕΙΑΚ με τα έγγραφα που φέρατε στην δημοσιότητα. Και να πούμε λίγα πράγματα για τα μελλοντικά σας σχέδια, αν έχουν γίνει κάποιες εντάξεις έργων, αν έχουν πραγματοποιηθεί κάποιες μελέτες και τι να περιμένουμε να δούμε στο αμέσως επόμενο διάστημα. Εμείς, κύριε Κοσμίδου, από τη στιγμή που αναλάβαμε, έχουμε περίπου 18 μήνες στη Δημοτική Αρχή και εγώ πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης ΔΕΙΑΚ. Ήδη έχουμε δημοπρατήσει 2.700.000 ευρώ έργα. Τα 1.800 είναι αφορά 9 τοπικές κοινότητες. Θα γίνουν διάφορες παρεμβάσεις είτε ίδρυυσης, είτε αποχέτευσης, είτε αντιλοστασίων. Επίσης έχουμε δημοπρατήσει και έχουμε ανάδοχο 200.000 ευρώ ένα έργο που αφορά αποχετευτικό δίκτυο στο Χιλιόδεντρο. Πιστεύω τις επόμενες μέρες να υπογράψουμε και, το ξεκίνημα του έργου και είμαι σίγουρος ότι το Μάιο θα ξεκινήσει ο εργολάβος να σκάβει στην περιοχή του Χιλιοδέντρου. Επίσης έχουμε εντάξει δύο μεγάλα έργα στο ΕΣΠΑ, τα οποία είναι από 250.000 ευρώ το καθένα, σύνολο μισό εκατομμύριο, και αφορούν, το ένα είναι master plan που, αφορά την ποιότητα νερού από τις πηγές. Δηλαδή στην ουσία θα έχουμε σε όλα όπου υπάρχουν πηγές ανά το Δήμο Καστοριάς θα γίνει κάποιες εργασίες και θα έχουμε πάρα πολύ καλά αποτελέσματα για την ποιότητα του νερού που υπάρχει στις πηγές. Και επίσης ένα άλλο πάλι ένα πρόβλημα που υπάρχει αφορά τον υδροφόρο ορίζοντα, που είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Γιατί πολλοί μιλάμε και λένε, ας πούμε, τον τελευταίο καιρό ότι υπάρχει θέμα με τον υδροφόρο ορίζοντα του Δήμου Καστοριάς και γενικά του νομού Καστοριάς, οπότε θα έχουμε ένα πλήρη έλεγχο του τι συμβαίνει στον υδροφόρο ορίζοντα. Μάλιστα, οπότε να περιμένουμε. Να πούμε επίσης ότι έχουμε εκτελέσει κάποια έργα. Ένα από αυτά είναι έχουμε τελειώσει τον βιολογικό καθαρισμό κορεστίων ύψους 100.000 ευρώ και δημοπρατήθηκε επί των ημερών μας και αποπερατώθηκε και είναι σε λειτουργία σήμερα. Και συν κάθε μέρα που κάνουμε διάφορες παρεμβάσεις στις τοπικές κοινότητες και στο Δήμο Καστοριάς, τα οποία τα ανακοινώνουμε κατά τακτά διαστήματα και στο Facebook και στο blog της ΔΕΙΑΚ και τα βλέπει ο κόσμος, είτε αφορά σχάρες ή διάφορες παρεμβάσεις που κάνουμε όσον αφορά την μετροδότηση της πόλης και των τοπικών κοινοτήτων. Μάλιστα, οπότε και μικρά και μεγάλα έργα, Πρόεδρε, έχει η ΔΕΙΑΚ Καστοριάς. Αναμένουμε να δούμε ακόμα περισσότερα. Τα περισσότερα θα έρθουν, κυρία Κοσμίδου, τώρα γιατί ετοιμαζόμαστε για να κάνουμε μια μεγάλη πάλι πρόταση στο Τρίτης, περίπου ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ. Πιστεύω σε ένα μήνα να έχουμε ολοκληρώσει τις μελέτες μας και να είμαστε έτοιμοι να καταθέσουμε στο πρόγραμμα που τρέχει ήδη 2-3 μεγάλα έργα, τα οποία πάλι αφορούν την υδροδότηση, το βιολογικό καθαρισμό. Και ένα νομίζω είναι και για κάποια ορολόγια που τα ονομάζουμε εμείς τα έξυπνα ορολόγια. Α, μάλιστα. Νομίζω έχουμε ξαναναφερθεί στο συγκεκριμένο θέμα, Πρόεδρε, όπου θα γίνονται οι μετρήσεις ηλεκτρονικά. Θα είναι κάτι καινοτόμο, νομίζω, για την περιοχή μας. Δεν έχει ξανασυμβεί. Ναι. Θα μετρούν τα ορολόγια ηλεκτρονικά και δεν θα χρειάζεται να πηγαίνει κάποιος από την ΔΕΙΑΚ να καταγράφει τα ορολόγια που είναι στο σπίτι. Θα είναι δωρεάν, θα κοστίσουν τίποτα στους πολίτες. Θα τα αγοράσει και θα τα τοποθετήσει η ΔΕΙΑΚ και θα μπορεί και ο καταναλωτής και εμείς να ελέγχουμε ανά πάσα στιγμή και την ποσότητα που καταναλώνει ένα σπίτι και θα μπορούμε να έχουμε κάποια δεδομένα τα οποία αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να τα παίρνουμε. Ας πούμε, τι κυβικά καταναλώνει κάθε σπίτι, για ποιο λόγο, αν υπάρχει μια διαρροή στο σπίτι θα μας ειδοποιεί, μια διαρροή στους σωλήνες της ΔΕΙΑΚ. Αυτά λέγονται έξυπνα ορολόγια και πιστεύω ότι θα ενταχθούμε και σε αυτό το έργο. Προσπαθούμε, κυρία Κοσμίδου, όπως βλέπετε, ό,τι καινοτόμο βγαίνει ή ό,τι καινούριο, να είμαστε παρόν. Με πάρα πολλή δουλειά όμως και πάρα πολλές ώρες εργασίας. Θέλω να ευχαριστήσω και
και μιας και μου δίνετε και τον λόγο, στους υπαλλήλους της επιχείρησης, πραγματικά τα δύο τελευταία χρόνια δίνουν τον καλύτερο τους σε αυτό. Αυτό νομίζω φαίνεται και στην κοινωνία. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τον χρόνο σας, Πρόεδρε.